Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μπορεί η κυβέρνηση να αποφάσει να προβεί μονομερώς σε κατάθεση του νομοσχεδίου για την πρώτη κατοικία αύριο Παρασκευή. Ωστόσο, άλλα δείχνουν ότι ούτε η κυβέρνηση αλλά ούτε και οι θεσμοί προσδοκούν σε άμεση ψήφισή του. Οι πυρετόδεις διαβουλεύσεις, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχιστούν μέχρι ότου υπάρξει συμφωνία στην δευτερογενή νομοθεσία. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή ο νόμος ψηφιστεί χωρίς την συγκατάθεση των θεσμών, οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρές, με κυριότερη την μη εκταμείευση του 1 δισεκατομμυρίου στο επόμενο Eurogroup αλλά και την μη επικύρωση των μέτρων ελάφρυνσης για το χρέος από τους Ευρωπαίους. Την μείωση των συντελεστών του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και εταιριών ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Ελλάδα, καθώς από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο της Ελλάδος που παρουσιάστηκε χθες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προκύπτει πως το φορολογικό τοπίο που διαμόρφωσε η οκταετία των μνημονίων είναι πλέον βαρύδι για την ελληνική οικονομία. Η φορολογική αστάθεια αποτελεί αρνητικό παράγοντα για τις επενδύσεις, σημειώνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση της Κομισιόν. Στην εξαγορά της 21st Century Fox του Rupert Murdoch προχώρησε η Disney έναντι 71 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με την συμφωνία αυτή, τα δικαιώματα προβολής ταινιών όπως η Σταχτοπούτα, οι Simpsons και το Star Wars θα συνυπάρχουν κάτω από μια εμπορική στέγη, δημιουργώντας ένα κινηματογραφικό μεγαθύριο πρωτοφανούς κλίμακας. Ο δισεκατομμυρίουχος τώρα κρίσος των media Rupert Murdoch το μεσημέρι της Τετάρτης, μόλις 12 ώρες μετά την επισημοποίηση του deal, είχε εκτιμόμενη περιουσία ύψους περίπου 18,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τοπικά κινείται χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 715,05 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,06%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.